είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Λοιπόν, Γιώργο μου, η μπάλα ήρθε σε σένα. Του μεγάλη πάσα δημοσιογραφική ο Δημοσθένης. Βέβαια. Σε έβγαλε με το καλάθι. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Κοιτάξτε, συμβαίνουν κάποια πράγματα στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα μέσα, το τι ακριβώς γίνεται στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, να το πάρουμε το ζήτημα, το τι ακριβώς συμβαίνει. Επί της ουσίας έχουμε μία ανταρσία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της πολιτείας του Τέξας προς την κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, έτσι, του κυρίου Biden, την Σουάσιγκτον, υπό ποια έννοια. Το τελευταίο χρόνο έχουν μπει λαθρομετανάστες από το Ρίο Γκράντε, μπας περιπτώσει από τα σύνορα του Τέξας με το Μεξικό, πάνω από 2-2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Όπως το λέω. Λοιπόν, το Τέξας έχει, ο κυβερνήτης έχει σηκώσει κάποιο φράχτη με σειρματοπλέγματα και τα λοιπά. Μπορεί κάποιος οποιοςδήποτε να τσεκάρει αυτή τη στιγμή για του λόγου του αληθές το τι γίνεται, να το γκουγκλάρει εν πάση περιπτώσει. Υπενθυμίζεται ότι και εκεί υπήρχε ιστορία για τους φράχτες, θα ανέβει, θα ανεγερθεί φράχτης, δεν θα ανεγερθεί. Είχε πάει και ο Τραμπ, άμα θυμάστε, και ως πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο θεώρησε ότι θα πρέπει να κατέβει ο φράχτης, μάλλον τα σειρματοπλέγματα, από τη συνοριογραμμή, κάτι το οποίο συμφωνεί και η κυβέρνηση Biden. Και ο κυβερνήτης, ο κύριος Άμποτ του Τέξας, αρνείται πεισματικώς να το κάνει, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή η Ουάσιγκτον, με την πολιτική των ανοιχτών συνόρων την οποία ακολουθεί στα νότια σύνορα των ΗΠΑ, επί της ουσίας δημιουργεί, αποσαφρώνει την αμερικανική κοινωνία, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, ειδικά στην πολιτεία του Τέξας, και από εκεί και ύστερα δεν λειτουργεί προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι όπως λέει φυσικά, έτσι, ο κυβερνήτης του Τέξας. Μέσα σε όλο αυτό το νοριμαγδό, τι συμβαίνει? Έχει επιστρατεύσει μονάδες της Εθνικής Φρουράς, National Guard δηλαδή, ο κυβερνήτης του Τέξας, διότι είναι υπεύθυνη δια του νόμου, έτσι, με τον νόμο οι κυβερνήτες για την Εθνική Φρουρά. Μιλάμε τώρα για εκατοντάδες χιλιάδες άντρες. Όταν λέμε Εθνική Φρουρά, εννοούμε, νομίζω από ό,τι έχω διαβάσει, τουλάχιστον 200.000 άντρες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι έχουν εξοπλισμό. Ίσως να θυμούνται οι φίλες και οι φίλοι, όταν ακούνε πολλές φορές ότι γίνεται μεταστάθμιση μαχητικών αεροσκαφών, της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ σε διάφορες περιοχές κτλ. Πολλές φορές ακούσαν ότι είναι και μονάδες της Εθνικής Φρουράς κάποιας πολιτείας. Δηλαδή η Εθνική Φρουρά μιας πολιτείας διαθέτει τεθωρακισμένα, διαθέτει αεροπορικές δυνάμεις, διαθέτει άρματα μάχης, διαθέτει και βέβαια και στρατιωτικές δυνάμεις. Άρα λοιπόν έχει ένα αρκετά μεγάλη ισχύ, την οποία ελέγχει ο κυβερνήτης της εκάστοτε πολιτείας. Λοιπόν, από αυτό το οποίο γίνεται στο Τέξας, 25 πολιτείες, προσοχή, 25 πολιτείες έχουν υποστηρίξει τον κυβερνήτη του Τέξας, έχουν κάνει και ανακοίνωση. Θα τον στηρίξουν, είπανε. Και θα τον στηρίξουν, και μάλιστα μεταφέρονται τα τελευταίες μέρες δυνάμεις από διάφορες εθνοφρουρές των διάφορων πολιτιών προς το Τέξας. Δηλαδή αυτό που έχω διαβάσει είναι ότι είναι περίπου 100.000 αυτή τη στιγμή. Αλαμπάμα, Αλάσκα, Αρκάνσας, Φλόριντα, Γεωργία, Ιντάχο, Ινδιάνα, Αϊόβα, Λουιζιάννα, Μισισιπής, Μιζούρι, Μοντάνα, Νεμπράσκα, Νεβάδα, Νιου Χαμσάρ, Βόρεια Ντακότα, Οχάιο, Οκλαχώμα, Νότια Καρολίνα, Νότια Ντακότα, Τενεσί, Γιούτα, Βιρτζίνια, Δυτική Βιρτζίνια και Ουάιμονγκ. Για τον Όλη Αμερική. Έτσι, αυτές οι πολιτείες που έχουν πάει, μην τολμήσεις να στείλεις εκεί στρατό. Όποιος δει το χάρτη ποιες είναι οι πολιτείες, θα δει. Επιτρέψω να πω όσο περίεργο. Γι' αυτό τις ανέφερα, για να έχει κάποιος την εικόνα του χάρτη, Γιώργο. Για να δούνε το χάρτη, άμα τις δούνε στο χάρτη, όσο περίεργο και να φαίνεται, ή εν πάση περιπτώσει και κάποιος απίστευτο, επαναλαμβάνω, είναι επί της ουσίας όλες οι πολιτείες οι οποίες ήταν οι νότιες πολιτείες κατά τον εμφύλιο πόλεμο Βορείων-Νοτιών, οι Confederates, να το πω έτσι, συν οι μεσοδυτικές πολιτείες,
των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι είναι κατά βάση ρεπουμπλικανοί και είναι και κέντρο, το κέντρο της ισχύος Ντόναλντ Τραμπ. Με άλλα λόγια, προσέξτε, αυτό είναι το ένα. Φαίνεται ότι ο κύριος Μπάιντεν για την ώρα δεν εισακούει τις εκκλήσεις των κυβερνητών και ειδικά του Τέξας αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και έχει συνδέσει, είναι συνδεδεμένο το ζήτημα, λέει, της νομοθεσίας με τον, της νομοθεσίας για να αλλάξει, εν πάση περιπτώσει, το καθεστώς για το πώς ακριβώς θα γίνονται η είσοδος ανθρώπων από άλλες χώρες, εν πάση περιπτώσει των μεταναστών ή λαθρομεταναστών στη χώρα. Το έχει συνδέσει με το να ψηφίσουν στη Γερουσία οι Ρεπουμπλικάνοι την έξτρα βοήθεια στην Ταϊβάν του Ισραήλ και την Ουκρανία. Και μάλιστα λέει ότι θα κάνει κάτι καλό για τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα είναι καλό, εάν και εφόσον ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή, επί της ουσίας, ο Αμερικάνος πρόεδρος μας λέει ότι δεν κάνει κάτι καλό για τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι να ψηφιστεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εκβιασμός. Λοιπόν, ναι, μα είναι τρομερό. Η δήλωσή του είναι ότι, πώς να το πω τώρα, δηλαδή πρέπει να κοιτάνε και τι δηλώνει. Δηλαδή πρέπει να το, δεν έχει ανθρώπους εκεί να, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν αυτό που λέει. Τι λέει, ότι δηλαδή κάνει κάτι κακό και θα το κάνει καλό όταν θα ψηφίσουν για να πάνε λεφτά στο Ισραήλ, την Ουκρανία και την Ταϊβάν. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία του πράγματος είναι ότι μπαίνει σε μια περιδίνηση και εσωστρέφεια οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί καταλαβαίνετε τώρα, όταν γίνεται αυτή η ιστορία, όταν υπάρχει περίπτωση να επιβληθούν κυρώσεις από την Αμερικανική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση σε πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, και όταν λέμε Τέξας, για να είμαστε ξεκάθαροι, εσύ Σπύρο μου γνωρίζω ότι το ξέρεις. Έχω πάει, ναι, την περιοχή. Έτσι. Μιλάμε τώρα για 30, πόσα είναι, 30-40 εκατομμύρια άνθρωποι. Η μεγαλύτερη περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι. Και μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Πάνω από κοντά στα 2,5-3 εκατομμύρια. Έτσι. Τράπεζες, πετρέλαια. Αν, δηλαδή, πώς να το πω τώρα, από μόνη του στο Τέξας μπαίνει στο G20, για να το καταλάβουμε. Δηλαδή είναι μια χώρα. Και είναι και τόπος διαμονής των πλουσίων πετρελαιάδων εκεί. Βέβαια. Είναι ο τόπος, δηλαδή, τους. Πώς είναι οι εφοπλιστάδες σε δική μας τον Πειραιά, έτσι αυτοί μένουν στο Τέξας. Για να καταλαβαινόμαστε, λοιπόν, είναι μια περιοχή η οποία από μόνη της είναι περίπου στο μέγεθος πληθυσμιακό της Ισπανίας ή λίγο μικρότερη, και στο μέγεθος το οικονομικό του Ηνωμένου Βασιλείου. Λοιπόν, η συγκεκριμένη αυτή περιοχή αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι πολλώνεται η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση όλα αυτά που συζητάμε, Αντρέα μου, Σπύρο μου, Δημοσθένη μου, φαντάζομαι και Λεωνίδας, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει. Λόγω καιρού είναι απάνω, έχει πιάσει ακούει. Εντάξει, okay. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει περί παγκοσμιοποίησης, αντιπαγκοσμιοποίησης, περί των διαφόρων ατζεντών, των διαφόρων κλαμπ και των διαφόρων ελίτ, των ρεπουμπλικανών και των δημοκρατικών, των δεξιών και των αριστερών, όλα αυτά καταλήγουν όλα αυτά τα χρόνια του woke culture, της κουλτούρας woke, του, όλα αυτά τα μη του, το τι συμβαίνει, τον αρνητισμό, τον εμπάσχεδόση, όλα αυτά καταλήγουν αυτή τη στιγμή σε μια πολύ, ίσως την πιο σημαντική προεκλογική περίοδο για την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, εγώ θα πω και του πλανήτη πλέον. Βέβαια. Αυτή την εποχή. Περιμένουν και οι υπόλοιποι τι θα γίνει αυτούς εκεί τους μήνες. Και αυτό, λοιπόν, το οποίο επίκειται στις Ηνωμένες Πολιτείες, πραγματικά αυτές οι εκλογές θα αλλάξουν τον κόσμο. Θεωρώ μάλλον θα αλλάξουν, θα επηρεάσουν μάλλον, για να το πω καλύτερα. Θα επηρεάσουν πάρα πολύ σίγουρα τη Δύση, έτσι, με την ευρύτερη έννοια της, και είμαι πλέον πολύ ανήσυχος για το τι ακριβώς πρόκειται να εξελιχθεί τους επόμενους μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν διευθετηθεί με νυφαλιότητα και, εν πάση περιπτώσει, και ηρεμία το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί αυτό που λέω είναι, αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου όλης αυτής της ιστορίας. Γιώργο. Έτσι, είναι πολύ πιο ευρύ το ζήτημα που, και από μόνο του, για σκεφτείτε, από μόνο του είναι σημαντικό. Γιώργο. Ναι, ναι. Μόνο μία μικρή παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανακοινώνουν εδώ, απλώς για να ξέρετε, εικόνες
Επειδή μας λένε ότι βαράνε οι Αμερικάνοι κοιτά από τους Χούθης. Πήρανε, πιάσανε το κάργο, το πλοίο, έχουν ναι. ανέβει πάνω και χορεύουν και κόβουν εισιτήρια. Και κόβουν εισιτήρια για δικός μου. Ναι, και φέρνουν κόσμο, το δείχνει τώρα που σας μιλάω, ο οποίος είναι πάνω και χορεύει με μαχαίρια από όλο τον κόσμο. Άρα τι αντίπεινα. Το πλοίο το πήρανε. Δηλαδή κάπου η εικόνα, έχει δίκιο ο Γιώργος, η εικόνα των Αμερικάνων προς τα έξω είναι διαφορετική με αυτό που είναι προς τα μέσα. Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν στο Νότο δεν θέλουν να κοιτάνε προς τα έξω. Ναι. Ναι. Άρα λοιπόν γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ κρίσιμο το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή στις εκλογές των ΗΠΑ θα συγκρουστούν κοσμοθεωρίες. Για να γίνουμε για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Για να καταλάβει και ο κόσμος. Αύριο το βράδυ στις 11 η ώρα μαζί με τον Δημήτρη τον Καμένο θα μιλήσουμε για ένα μνημόνιο το οποίο δεν έχει συζητηθεί σχεδόν καθόλου. Κι όμως σε αυτό το μνημόνιο υπογράψαμε όχι μόνο το γάμο του Μίτσου με το Βαγγέλη που απασχολεί εμάς εδώ αλλά και πάρα πολλά άλλα και όλα εκείνα οδηγούν τη Μητρόπολη τις Ηνωμένες Πολιτείες κυριολεκτικά σε εμφύλιο. Επειδή σε διακόψαμε ο Λιγοντή. Ναι. Απλώς λοιπόν έλεγα αυτό που είπες με τον εμφύλιο, κοίτα να δεις. Είναι πραγματικά ξυπνάει μνήμες, γιατί είναι εντυπωσιακό. Ας πούμε ότι αυτή τη στιγμή, καλά δεν το συζητώ το τι γίνεται, το πανηγύρι που γίνεται έτσι στα social media αναφορικά με το θέμα. Έτσι, το τι Dukes, τη σημαία των οτίων έχουμε δει και τα λοιπά, δηλαδή όποιος κάτσει και τα τσεκάρει λιγάκι, θα καταλάβει ότι έχει αρχίσει μεγάλη ιστορία. Αλλά να σου πω ότι, και να σου δώσω μια πληροφορία ότι ναι. στο Τέξας ανήκει πλέον και η μεγαλύτερη Silicon Valley που είναι στο Austin. Άρα δηλαδή βέβαια. Εκεί ναι. ελέγχουν και κομμάτι, πολύ σοβαρό κομμάτι, του τομέα της πληροφορικής και της παγκοσμιοποίησης ναι. σε εκείνο το σημείο. Σωστό. Προφανώς θα έχουν πάρει τα μέτρα τους για αυτούς όλους. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουν αρχίσει να συζητάνε και να λένε το Constitution, δηλαδή το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών ως compact, δηλαδή ως συμφωνία την οποία έχουν κάνει οι διάφορες πολιτείες μεταξύ τους, όπου το επί της ουσίας αυτή η συμφωνία δεν επιτρέπει, μάλλον επιτρέπει στις διάφορες πολιτείες να υπερασπίζονται μόνοι τους τον εαυτό τους. Και θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο ότι έχουν αρχίσει να το λένε έτσι, γιατί προφανώς είναι ένα μέτρο πίεσης προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να τους εκφοβήσουν με το τι μπορεί να φέρει μια τέτοια κατάσταση. Βέβαια, επιτρέψω να πω ότι η δικιά μου η εκτίμηση είναι ότι αν δεν έχουμε τίποτα δραματικές καταστάσεις, όλοι θα κοιτάξουν τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Τώρα από εκεί και ύστερα το τι θα γίνει στις εκλογές και το τι θα γίνει μετά ίσως θα πάρθουν μεγάλες αποφάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις διάφορες ελίτ και φυσικά και τον κόσμο. Το σίγουρο είναι να πω κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή η κυβέρνηση στην Ουάσιγκτον, η κυβέρνηση Biden φαίνεται ότι θέλει να επιβάλλει κυρώσεις στο Τέξας. Και μία από αυτά το οποίο συζητιέται, αν δεν έχει ήδη γίνει, είναι στις εξαγωγές κυρώσεις, στις εξαγωγές φυσικού αερίου από το Τέξας. Μία τέτοια περίπτωση, για να είμαστε ξεκάθαροι, η εξαγωγή φυσικού αερίου από το Τέξας, γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει αυτάρκεις πλήρως, έτσι, σε φυσικό αέριο, λόγω του σχιστολιθικού φυσικού αερίου, του χρυσολιθικού αερίου μάλλον και τα λοιπά, το οποίο πλέον υπάρχει τεχνολογία και δυνατότητα εδώ και κάπως ο καιρό να εξαχθεί. Αυτό το φυσικό αέριο από την Αμερική έρχεται στην Ευρώπη. Δηλαδή, εάν υπάρξει κάποιο ζήτημα με κυρώσεις, δασμούς, να μην μπορεί να μεταφερθεί, να μην επιτρέπεται ή οτιδήποτε, ξέρετε, εμείς θα την πληρώσουμε την ύφη πάλι.
για όπως ακόμα πάντα. Μια φορά. Όπως ναι, δηλαδή, εμείς θα την πληρώσουμε. Δηλαδή, είναι άμα δείτε, εμείς ας πούμε και ως Ελλάδα έχουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ για μεταφορά φυσικού αέριου, έτσι, στη χώρα μας. Και φυσικά και για τη δημιουργία, έτσι, των αποθηκευτικών χώρων όπου θα μεταφερθεί φυσικό αέριο στην Ανατολική Ευρώπη κτλ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οτιδήποτε συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να δημιουργήσει τεράστια ζητήματα στην Ευρώπη και καλά δεν το συζητώ τώρα για τη μεγάλη υπερδύναμη, έτσι, και δεν τυχεί ότι ο κ. Μετβέντεφ έκανε στο ΕΚΣ, έβγαλε μήνυμα τώρα στο οποίο εν πάση περιπτώσει τους τρολάρει προφανώς τους Αμερικανούς και λέει όλοι μαζί με το λαό του Τέξας και τη λαϊκή δημοκρατία του Τέξας και όλα το ανέφερε για να εν πάση περιπτώσει να τους προστατεύσουν τα σύνορά τους. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν υπάρξει, ότι βέβαια οι Αμερικανοί λένε ότι για όλα αυτά είναι έτσι οι Ρώσοι στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι οι δημοκρατικοί και αυτοί κάνουν όλη την ιστορία. Θέλω να πω λοιπόν ότι γίνονται επικίνδυνα τα πράγματα. Γιατί αν κλιμακωθεί εκεί η κατάσταση στο εσωτερικό, είναι κλασική περίπτωση τα κράτη να δημιουργούν κάποιο εξωτερικό ζήτημα, ερέθισμα, για να ενοποιήσουν το εσωτερικό τους, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό μας έλειπε με αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μέσα στο κρίκο εμείς. Ναι, ακριβώς. Και για να καταλήξω κι εγώ με την τοποθέτησή μου για το πόσο επηρεάζει οτιδήποτε, καλά, το καταλαβαίνουμε όλοι έτσι πώς επηρεάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οτιδήποτε συμβεί, αλλά θα υπενθυμίσω ότι υπήρχε και πολύ μεγάλη, ας πούμε και στον εμφύλιο τότε, έτσι, το 1860 και τα λοιπά που ήταν ο εμφύλιος στη δεκαετία του 1860, το εμπάρκο που είχαν βάλει οι ομοσπονδιακοί, στους συνομοσπονδιακούς, δηλαδή οι βόρειοι στους νότιους να το πω έτσι, είχε επηρεάσει άμεσα και την αγορά του Βάμβακος, του Βαμβακιού εκείνη την εποχή. Έτσι, ποιον ισχυροποίησε το εμπάργκο και ανέβασε τις τιμές, ισχυροποίησε την Αίγυπτο του Μοχάμετ Άλι εκείνη, του Μοχάμετ Άλι, δηλαδή την Αίγυπτο, έτσι, την Οθωμανική Αίγυπτο, η οποία από ένα σημείο και ύστερα είχε κάνει μεγάλες επενδύσεις λόγω της πτώσης του Βάμβακος, έτσι, και υπήρχε μεγάλη ζήτηση για τον Βάμβακη το Αιγυπτιακό. Και έτσι χρεοκόπησε η Αίγυπτος μετά και μπήκανε οι Βρετανοί, γιατί όταν τελείωσε ο πόλεμος ξανά άνοιξαν οι αγορές οι Αμερικάνικες, κατέρευσε η οικονομία και γιατί είχαν κάνει πολλές επενδύσεις δάνεια και τα λοιπά οι Αιγύπτιοι και καταλήξανε να γίνουν προτεκτοράτο των Άγγλων ακριβώς λόγω του εμφυλίου των Ηνωμένων Πολιτειών επί της ουσίας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να σκεφτεί κάποιος και να δει πώς ακριβώς επηρεάζεται και πώς ακριβώς η παγκοσμιοποίηση ακόμα και στα πρώιμα στάδια της, έτσι, την εποχή του 19ου αιώνα λόγω αυτής της ιστορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες επηρεάσε μια χώρα η οποία είναι γειτονική με εμάς και μας επηρεάζει και την επηρεάζουμε. Άμα ξέραμε, Γιώργο, αν μπορούσαμε να έχουμε την πληροφορία που μετακινείται ο χρυσός, εάν μαζεύουν το χρυσό... Ναι. Οι Τεξανοί κάτω, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό να πάρεις τους φίλους σου να σου πούνε, Σπυρό, και να μας το πεις και εμάς. Γιώργο, δύο πολύ γρήγορες παρατηρήσεις πάνω σε αυτά που είπες. Πολύ γρήγορες. Η μία, ότι έχουν αρχίσει και υποψιάζονται εδώ ότι τα πάντα για όλα φταίει η Ρωσία. Κάτι που γελάνε λίγο. Έχουν αρχίσει και γελάνε. Εντάξει. Δηλαδή ότι ο μόνιμος εχθρός είναι η Ρωσία. Τα πάντα για όλα αυτή. Για τις εκλογές του η Ρωσία. Για το οικολογικό στη Ρωσία. Κάπου δηλαδή ο κόσμος αρχίζει πια και γελάει. Όπως ήταν παλιά. Για όλα αυτά έγανε οι κομμουνιστές. Ναι, κάπου. Για το δεύτερο, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει πρόταση του Υπουργού, γιατί παράλληλα τα γεγονότα τρέχουν, του Πρωθυπουργού, για να πιάσουν την Κομισιόν προ-απρό, δηλαδή προτιτερεσμένου γεγονότος, για ένα πλαφόν. Ένα πλαφόν οριστικό. Το οποίο δεν θα μπορεί να το πειράξει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τίποτα για τους αγρότες. Αυτό είναι νομίζω μια η τελευταία ελπίδα τους για να μπορέσουν να σταματήσουν το μπλοκάρισμα, διότι πια από αύριο κλείνεται το Παρίσι. Εάν Δημοσθένη δεν φύγει οτιδήποτε είναι πράσινο στην νομοθεσία της Βρυξέλλες, δεν πρόκειται να κάνουν πίσω οι αγρότες στη Γαλλία, μου το θυμάσαι. Πρέπει να εξαφανιστεί αυτό όλο. Προσέξτε τι σας λέω, τώρα ανακοινώθηκε. Κλείνει το Παρίσι, δηλαδή από αύριο το μεσημέρι δεν μπορούν να βγουν και να περάσουν αυτοκίνητα από συγκεκριμένες μεγάλες λεωφόρους. Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επίσης τρένα, τα έχουν σταματήσει. Επίσης
Δηλαδή υπάρχει ένα γενικότερο μπλόκο σε όλα τα θέματα. Και δεν είναι και θυμίσου, δεν είναι για μία μέρα. Θα κάτσουνε καιρό. Έτσι, έτσι είναι, Ανδρέα. Μάλιστα. Ναι, Ανδρέα, δεν υπάρχει περίπτωση. Παιδιά, είναι όλα αυτά που λέμε τόσο καιρό. Είναι όλα αυτά που λέμε τόσο καιρό. Φτάνουμε στο διατάφτα σιγά-σιγά. Φτάνουμε στο διατάφτα, δηλαδή. Αυτό που λέγε το Eurasian Group, άμα το δείτε, έτσι, το μεγάλο αυτό think tank, ονόμασε αυτό το χρόνο Άνους Χορυμπίλης, τον ονόμασε. Και είναι ενδεικτικό, άμα πάτε και δείτε για τα μεγαλύτερα ρίσκα για αυτή τη χρονιά, προσέξτε, το νούμερο ένα ρίσκο για το Eurasian Group, έτσι, είναι ποιο, μιλάμε τώρα, αυτό το report έχει βγει νομίζω το Δεκέμβρη, έτσι, μέσα Δεκεμβρίου αν δεν κάνω λάθος. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον, έτσι το λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εαυτού της. Δηλαδή ως το νούμερο ένα γεωπολιτικό ρίσκο του πλανήτη πλέον για το 2024 είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εαυτού τους. Σύμφωνα με την Eurasian Group. Έτσι. Γι' αυτό περιμένουν τις εκλογές όλοι. Ναι, αυτό το οποίο βέβαια λένε, για να είμαστε ξεκάθαροι, μιλάνε για τις εκλογές, έτσι. Τις οποίες όντως υπάρχει, δηλαδή είναι διαφορετική κοσμοθέαση, έτσι, διαφορετική κόσμη. Αυτό που πρεσβεύει ο κύριος Τραμπ, εάν αυτός τελικά αποδειχθεί, που αυτό είναι το λογικό πλέον, έτσι όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα τα πρώτα, αποδειχθεί είναι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών σε σχέση με τον κύριο Biden. Είπε σήμερα πάλι, Γιώργο, ότι θα σταματήσει τον πόλεμο σε μια μέρα. Έτσι είπε σήμερα. Λογικό είναι. Τι θα πει, Βλαδίμιρ, κράτα ό,τι θες και σταμάτα. Και σαν αναγνωρίζω. Αυτό εννοεί το σε μια μέρα. Κάτι τέτοιο προφανώς θα πει. Κάπως έτσι θα πει. Αλλά γι' αυτό λέω είναι διαφορετική κοσμοθέαση όλη τη ιστορία. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολη υπόθεση και γι' αυτό πριν λίγο σημείωσα. Και σημειώσαμε ότι αυτοί οι 10 μήνες μέχρι τις εκλογές θα είναι κόλαση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια. Και αυτό. Αυτό πάω να πω τώρα. Και αυτό θα έχει προφανέστατα τεράστιες επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ευρώπη. Ναι. Και στην εξέλιξη των εκλογών που θα γίνουν στην Ευρώπη. Θα βέβαια. Πάρα πολύ. Βέβαια. Είναι 5 μήνες από τώρα, 4 μήνες οι εκλογές από τώρα. Εκτός από εμάς, σας είπα, οι ευρωεκλογές είναι το κύριο θέμα της πολιτικής μάχης εκτός από εμάς εδώ στην Ελλάδα. Εμείς πρώτα θα πρέπει να παντρέψουμε το Μίτσο με τον Τάσο και αφού γεννήσουνε μετά θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τα προβλήματα. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι μας απασχολεί εμάς στην Ελλάδα. Τι να πει κανείς. Ετεροχρονισμένοι. Μακάρι να τα βλέπαμε τα τρακτέρ και στην Αθήνα. Κάτι Αθήνα. Εν όψη του γάμου του Μίτσου με το Βαγγέλη. Να έρθουν και να φέρουν και τα σφαχτά για το γάμο. Καταλαβες. Και τα κλαρίνα. Να κάνει να τα βλέπαμε. Θα έβλεπες πώς παίρνω διαποφάσεις. Λοιπόν. Βέβαια, η αλήθεια, Γιώργο μου, είναι ότι μπροστά μας έχουμε πια μια πολύ δυναμική απάντηση στον κόσμο του ΣΒΑΜ, στον κόσμο της παγκοσμιοποίησης και μπορεί εξωτερικά γεγονότα στα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνεύσεις στοιχεία λογικής, όπως το ουκρανικό, όπως το παλαιστινιακό. Παρά αυτό το γεγονός, τα οποία ήρθαν στην ώρα μηδέν για να προσανατολίσουν τον πραγματικό πόλεμο. Έρχονται τώρα αγρότες από όλη την Ευρώπη, γιατί ακριβώς βιώνουν το αδιέξοδο, το βιωτό πλέον αδιέξοδο.
για να πούνε ένα μεγάλο όχι. Και όλα αυτά γίνονται εν όψη ευρωεκλογών. Και κάτι που συνέβη στην Αθήνα χθες κιόλας, είχαμε τη συγκέντρωση για τα ίμια στη Ριγίδης, την οποία συγκέντρωση οι γνωστοί άγνωστοι ξεκίνησαν γενικές επιθέσεις, ξεκίνησαν μολότοφ, ξεκίνησαν διάφορα. Η αστυνομία διέλυσε τους συγκεντρωθέντες. Αυτός είναι ο στόχος. Είναι πολλές δεκαετίες που τέτοιου είδους πράγματα γινόντουσαν συγκεντρώσεις μόνο και μόνο για να μαυρίζονται και να διαλυθούν. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε εθνική μνήμη. Ναι. Να σου θυμίσω μια και το πες κάτι, Αντρέα, τώρα, ότι πέρυσι πρόπερσι σε μια εξαιρετική εκπομπή που έκανε μια δημοσιογράφος για να μην διαφημίσουμε το κανάλι, μιλήσαν οι τρεις γυναίκες των νεκρών αξιωματικών. Και είπαν ότι ουδέποτε πήρανε το πόρισμα, τους είπαν ότι είναι άκρος απόρριτο. Έτσι. Και από τη μια μεριά τους λέγανε ότι δεν έπεσε, δεν βλήθηκε, δεν έκανε. Και από τη στιγμή λοιπόν που όλα ήταν κάθαρα, γιατί να μην τους δώσουν το πόρισμα? Γιατί ήταν απόρριτο. Έτσι. Γιατί ήταν απόρριτο. Ήταν απόρριτο, γιατί τους λένε ότι δεν έπεσε. Ακριβώς. Γιατί ήταν απόρριτο. Και δεν τους επέτρεψαν όταν έγιναν οι νεκροψίες, το είπαν οι δημόσια και οι τρεις κοπέλες, να παρευρεθεί από την οικογένεια ιατροδικαστής που να παρακολουθεί στην νεκροψία. Αυτά ήταν τα του κυρίου Σιμίτη όλες αυτές οι συμπεριφορές. Ήταν απόρριτο. Γι' αυτό ακριβώς και μαζευτήκαν οι μπαγαλάκηδες και πλακώσαν τη Μολότοφ. Γιατί? Γιατί ήταν απόρριτο. Βέβαια. Θα μαζευόσαστε για να τιμήσετε τη μνήμη τους. Βέβαια. Και μια περιπέτεια ξεπουλημένη από πάνω σαν με κάτω. Ξέρεις ποιο είναι το ανησυχητικό, Αντρέα? Ενώ όλη η Ευρώπη αφυπνίζεται, εμείς ακόμα κοιμόμαστε. Είναι βαρύς ύπνος, γιατί στη χώρα αυτή παίζονται τα πάντα. Η παγκόσμια αμνησία σε ό,τι αφορά πολιτισμό, ιστορία, επιστήμη, ξεκινάει από εδώ. Ναι, αλλά τα μάτια... Σε αυτή τη χώρα... Εμείς τα βγάλαμε. Πρέπει να βάλεις 5-12 λουκέτα. Θα την καταστρέψει οικονομικά, θα την βάλεις να σου βάλει υποθήκη ακόμα για την Ακρόπολη και από εκεί και μετά θα τη σέρνεις όπως έναν Αιγύπτη παλιά τις αρκούδες από τη μύτη. Αυτό συμβαίνει. Προλαβαίνω ένα ερώτημα. Ποτέ μας δεν έχουμε διαβάσει τι υπέγραψαν όλοι μαζί. Όλοι. Όλοι. Ποτέ. Ποτέ δεν μας είπαν τι υπέγραψαν. Και τι περιείχαν αυτά τα μνημόνια. Είναι άκρος απόρριτο. Αγαπημένοι, φτάσαμε στα τριώνα τέρμινη. Ευχαριστώ τον Γιώργο τον Φίλη. Θα δημοσιεύει τα δαβέτα. Καλό βράδυ, καλό παιδιά, βράδυ. Καλό βράδυ σε όλη την καλημέρα. Και όντως, επειδή είμαστε στα ίμια τις μέρες, αιωνία η μνήμη των στελεχών του πολεμικού ναυτικού, και ας ελπίσουμε να κάνουμε το καλύτερο για να μην τα ξαναέχουμε. Και για λοψός. Ακριβώς.